Γεια σας, είμαι η Αγάπη Καλογύρου. Είμαι ο Αλέξης Βανδόρος και σε καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Η δύναμη της γνώσης που αποφασίζω». Σημερινό θέμα, μη φοβάσαι να δοκιμάσεις. <laughs> ή με καλό λεξιλόγιο, τόλμα να δοκιμάσεις. <laughs> ε, πάρα πολλές φορές, κυρίως μέσα στις τάξεις, λέμε ότι χρειάζεται να κάνεις κάτι που μέχρι τώρα δεν το έκανες και πάρα πολλές φορές η αντίδραση είναι ματάκια πανικού <laughs> φόβος, αντιστάσεις, αντιρρήσεις, όχι δεν γίνεται, δεν μπορώ, ξεχασέ το και όλα τα υπόλοιπα αρχικά τραγούδι αποφασίζω, βασικός πυλώνας βήμα μικρό με σταθερό το μου φοβάσαι να δοκιμάσεις, δεν σημαίνει ε, φοβάμαι να κάνω ελεύθερη πτώση να πάω να δοκιμάσω να δω αν θα μου ταιριάζει ή όχι ξεκινάμε με απλά πράγματα. Αλλά για, για, για μένα και για εμά η στάση ζωή είναι. Επειδή η ζωή είναι παιχνίδι και η ζωή είναι ωραία. Αν κάνω κάθε μέρα τα ίδια πράγματα, ε, τα βαριέσαι. Σκέψω το αγαπημένο στο φαγητό. Ποιο είναι, όποιο είναι μέσα. Εάν το κάθε μέρα για ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνε, θα του εχαθεί στο τέλο. Άρα το να δοκιμάζω, που έχει μέσα και το ρίσκο, έχει και την αβεβαιότητα, είναι, είναι, η ομορφιά και η χαρά τη ζωή. Και να ξέρω κιόλα, κατά τη δικιά μου άποψη, ναι, φοβάμαι να δοκιμάσω, ξέρω εγώ, κινέζικο. Τέλεια, γιατί έχω ακούσει ότι δεν είναι ωραίο. Τέλεια, δοκίμασε μία φορά. Μπορεί να έχουν δίκιο αυτοί που το λένε και να μη σου αρέσει. Ποιο είναι το κακό σενάριο, Να το φτύσω. Να κάνω εμετό, Το χειρότερο, μου χαλάσει τη γεύση. Ωραία, φάει αμπεριζόλα μετά. Το, το φτιάξει. Αλλά να έχω άποψη για αυτό, αν μου αρέσει ή όχι, αν μου ταιριάζει. Είναι τελείω διαφορετικό να είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει δοκιμάσει διάφορα πράγματα και εκφράζει την άποψή του για αυτά, θετική ή αρνητική, δεν έχει καμία σημασία. Και είναι τελείω διαφορετικό να έχει άποψη χωρί να έχει δοκιμάσει. Εκεί είσαι ξερόλας, νομίζεις νομίζει ότι ξέρει, χάνει την αξιοπιστία σου απέναντι στου ανθρώπου και ουσιαστικά για μένα προσωπικά δείχνει τεράστια έλλειψη αυτοπεποίθηση. Και. και επειδή βασικό πυλώνα στη μέθοδο είναι το να χτίζω με ο τρόπο για να τη χτίσω είναι να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, να τα κατακτώ σαν δεξιότητα ή σαν τεχνική ή σαν ό,τι μπορώ να το κάνω. Και έτσι ανεβαίνει και η αυτοπεποίθηση. Δεν πρόκειται να χτίσω ποτέ αυτοπεποίθηση μη δοκιμάζοντα καινούργια πράγματα. Έτσι κι αλλιώ. Οτιδήποτε θέλω σε αυτή τη ζωή βρίσκεται έξω από τα όρια τη ασφαλεία μου αν ήταν μέσα στις δεξιότητες και τις ικανότητε που ήδη έχω, θα το είχα στη ζωή μου. Για να το θέλω και να μην το έχω στη ζωή μου, σημαίνει ότι εγώ χρειάζεται να κάνω κάτι διαφορετικά από αυτό που κάνω τώρα. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι χρειάζεται να μάθω κάτι άλλο, να κάνω κάτι που δεν ξέρω πώς γίνεται ή που δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ ή που δεν τα έχω καταφέρει. Για να το πετύχω όμω αυτό το πράγμα, χρειάζεται να προσπαθήσω ξανά και ξανά. Και μπορεί στην αρχή να φω τα μούτρα μου. Μπορεί στην αρχή να αποτύχω, φαντάσου. Θυμήσου μάλλον όταν μάθαινε να κάνει ποδήλατο. Πόσες και πόσε φορέ δεν είχαμε πέσει όταν βγάλαμε τι βοηθητικέ πια και μάθαμε να κάνουμε στι δύο ρόδε. Αυτό δεν μα σταμάτησε όμω από το να μάθουμε να κάνουμε ποδήλατο. Ναι, πέσαμε, ναι, χτυπήσαμε, πολύ ωραία. Σηκωθήκαμε, ξανανεβήκαμε στο ποδήλατο και συνεχίσαμε. Έτσι, και εκεί χρειάζεται να χτίσω την οτροπία αυτή. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορώ να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Όχι απαραίτητα κάτι μεγάλο την κράντε. Αν είναι και κάτι μεγάλο, μια χαρά. Αν μου προκύψει ή αν το προγραμματίσω. Σε απλά πράγματα. Άνοιξε ένα καινούριο καφέ στη γειτονιά, μου αρέσει το λογότυπο απ' έξω αισθητικά, να πάω να δοκιμάσω τι καφέ κάνει. Ε, μπορεί να μην είναι ωραίο. Τέλεια. Ξέρω ότι δεν είναι ωραίο. Μπορεί να είναι ο καλύτερο του κόσμου. Ήμουν προχθέ το βράδυ στο Μουσείο Μπενάκη, τελειώσαμε έτσι αργά μια, μια ξενάγηση και μου λέει ένα καλό φίλο, γιατί λέω πεινάω, δεν είχαμε φάει από το, από το, μεσημέρι, είχε πάει αργά. Αποφεύγω το βραδινό, αλλά είχε φτάσει η ώρα που πεινούσα πραγματικά. Και μου λέει, θα σε πάω εδώ παρακάτω στο Σύνταγμα να φά το καλύτερο μπέργκερ που έχει φάει στη ζωή σου. Εντάξει, γενικά αυτό είναι λίγο υπερβολικό στο πώ θα περιγράφει. Και μου λέει «Είναι σε ένα Ιαπωνικού τύπου» και τα λοιπά. Λέω «Πολύ ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε». Το πολύ πολύ να μην είναι καλό. Μπέργκερ πόσο κακό να είναι. Okay, <laughs> να μην είναι το καλύτερο του κόσμου. Ή να φάμε δεκάμιση το βράδυ και να είναι μία αποτυχία. Οκ, okay, το δοκιμάζεις, μαθαίνεις. Και ξαναλέω ότι αυτό είναι στάση ζωής. Για να κάνω και τα μεγάλα πράγματα μετά. Μα και όταν είναι να αποκτήσει mm -hmm. μια δεξιότητα, αν δεν έχει μάθει να δοκιμάζει, mm -hmm. δεν θα μπει στη διαδικασία. Mm -hmm. Αν δεν μπει στη διαδικασία και δεν αποτύχει ξανά και ξανά, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει τη δεξιότητα. Αν δεν αποκτήσει τη δεξιότητα, δεν θα έχει αυτό που θε. Mm -hmm. Είναι απλή λογική. Και, και επειδή πραγματικά η ζωή είναι η παιχνίδι, ήμασταν πάλι χθε το βράδυ μια παρέα ανθρώπων. Κάποια στιγμή πέρασε η ώρα, λέγαμε τα δικά μα, ήμασταν αγορά μόνο. Και λέει ένα, θα κανονίσουμε, λέει μια μέρα. Έχει παίξει γκολφ από εδώ. Όχι. Τέλεια, ακόμα καλύτερα. Θα κλείσω, λέει, πάμε να παίξουμε γκολφ στην κλειφάδα. Και επειδή δεν ξέρει κανεί, το στίχημα θα είναι όποιο κερδίσει θα κεράσει του άλλου. <laughs> Γιατί θα έχει κερδίσει από σπόνταρ, παιδί μου. Και λέει ένα στην παρέα, ναι, θα πάρουμε και κανένα δάσκαλο να μα δείξει. Όχι, λέει ο άλλο. Θα πάμε να περάσουμε ωραία. Ε, αυτός Αυτό είχε παίξει μία φορά κάπου στο εξωτερικό. Λέει, 8 στα 10 δεν βρίσκουμε καν τον μπαλάκι. <laughs> <laughs> Τέλεια και ε, από τι αγαπημένε μου φράσει, το ξέρει καλά, είναι ότι οποιοδήποτε σήμερα κάνει κάτι κορυφαία, υπήρξε κάποτε ρασιτέχνη. Δηλαδή, κάποιος με δοκίμασε και ξεκίνησε. Και είναι <laughs> και αυτό που λέει η Βένα, τόλμα να γίνει κατεξακολούθηση ρεζίλη. Δηλαδή, σημαίνει ότι όταν εγώ δοκιμάζω κάτι για πρώτη φορά, Δες, σαν το παιδί που μαθαίνει να τρώει. Δεν τα καταφέρνει με την πρώτη. Και σε αυτό η κουβέντα χθε ήταν. Ναι. Του λέω απλά η συμφωνία είναι να μου πάρει βίντεο κανεί. Λέω εννοείται θα παίρνουμε μόνο βίντεο. <laughs> <laughs> Μα γιατί όχι. Γιατί φοβάμαι να χαλάσει η εικόνα μου. Μα, Μπράβο. Δεν το έχει ξανακάνει. <laughs> Άκουσε με όμω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολλοί άνθρωποι mm. δεν το αλμούν να μπουν στη δράση mm. να δοκιμάσουν κάτι καινούριο με την υποψία mm. ότι μπορεί να γίνουν ρεζίλοι.